Ξεκινήσαμε με τα παιδιά και το προπονητικό team να κάνουμε την προσπάθειά μας για τους ΣΑΜΚΕ σε ένα αρκετά μικρό χρονικό διάστημα, μπορώ να πω. Όλα τα παιδιά έχουν όρεξη, θέλουμε να δείξουμε το καλύτερο μας σε αυτό και γενικά τα τελευταία χρόνια, ειδικά που είμαι μέλος αυτής της ομάδας, το κλίμα είναι πάρα πολύ καλό. Από όλους και από φυσιοθεραπευτές, φροντιστές, όλα τα παιδιά. Υπάρχει σκληρή δουλειά και πάμε να δείξουμε το καλύτερο μας σε αυτό. Σίγουρα ο Άντωνη, τα χρόνια που υπηρέτησε αυτή την ομάδα, ήταν πολύ σημαντικός. Πρόσφερε στα παιδιά όλα, ειδικά σε εμάς που παίζουμε στις θέσεις των ψηλών, πάρα πολλά μαθήματα. Και είναι όντως μεγάλη απώλεια, αλλά εντάξει, έχουμε και τον Tyrell, τον Bix. Υπάρχουν παιδιά σαν τον Μιχάλη, τον Ροπέρτο, τον Παύλο ακόμη και εμένα που μπορούμε να αντεπεξέλθουμε και να βοηθήσουμε την ομάδα. Ό,τι μας ζητηθεί από τον coach θα το κάνουμε, είτε αυτό είναι να πρέπει να παλέψουμε για ένα rebound, είτε απλά για να σκοράρουμε. Από εκεί και πέρα, αυτό θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Κοιτάξτε, πάντα η Κύπρος αποδεδειγμένα, αν πάρουμε στο παρελθόν του ΣΑΜ και πρωταγωνιστούμε. Εγώ είχα την ευκαιρία και την τιμή να είμαι στο 13 και το 17 στο ΣΑΜΚΕ, το οποίο είχαμε πάρει το χρυσό και τις δύο φορές, οπότε εγώ γνωρίζω μόνο πρώτη θέση. Τώρα, με την προσήκη του Μαυροβούνιου, όπως όλοι ξέρουμε, είναι ομάδα ψηλού επίπεδου, πρώην Γιουγκοσλαβία, το μπάσκετ είναι εκεί πέρα σχεδόν πρώτο άθλημα. Οπότε καταλαβαίνετε, θα είναι δύσκολο το έργο μας, αλλά αυτό είναι καλό. Εμένα μου αρέσει που υπάρχει ανταγωνισμός και περιμένουμε πώς και πώς να...